Oh,
Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα αλεησού τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εμ ουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων τεσσεράκοντα μαρτύρων, των ενσεβαστία μαρτυρισάντων, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ηγετεύομεν σε μόνε πολέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε Σωτήρ Κρίστης μου, από του τάφους Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών του γηγενείς και πειρασάδου συνέτριψεν και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωδότην τριήμερον εκ τάφου και πειρας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα τη δυνάμητη αυτού. Τον Άδην τε νεκρώσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συντή ευαλευθερώσαντα. Υμνήσομεν πάντες γηγενείς. Ευχαρίστως βόντες ένων εκτενός, αυτός γα ως μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης ανέστη τριήμερος. Την Θεία Σου μορφή εν εικόνη τυπούντες, την γέννηση Χριστέ, αριδήλως βόμεν τα θαύματα τα άρρητα, την εκούσιον σταύρωση, όθεν δαίμονες αποδιώκονται φόβο και κακόδοξη εν κατηφία θρηνούσιν ως τούτον συμμέτοχη. Μορφάς των προφητών, αποστόλων τα είδη, μαρτύρων ιερών και αγίων απάντων, εικόνας και μορφώματα ιερός οραίζεται. Του νυφιού δε, του νοητού και της νύφης αγλαίζεται, τες νοερές αγλαίες η μύτη, η άνοσιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα σου. Το Χριστό στρατευθέντες μαρτυρικός, των εχθρών καθελώντες αθλητικός, έργης εκπληρώσαντες του προφήτου τα ρήματα.
διαπειρός γάρ και ύδατος για νέος δίνστε δι' αναψυχήν ευράμενης ζωήν την αιώνιο, όθεν και στεφάνους ουρανώθε λαβώντες, χωρίς συνεφρένεσαι ασωμάτων δυνάμεων. Ανθρωφόροι πανέρθιμοι πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, στο πτεσμάτων άφεσιν δωρήσασε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου. Έτσι και την ειρή του Κυρίου δαϊθόμεν, και λαού της ελέησης Κυρία του Ευθόνη μας, ο Θεός της εχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εδώ, Θεός και ο Θεός, με τα πάντα των Αγίων και αντίτους και πάσαν της ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο απερίγραπτος λόγος του Πατρός εξούθεντο και περιεγράφει σαρκούμενος και τυρυποθεί σαν εικόνα εις το αρχαίον αναμορφώσας το Θεοκάλης συγκατενέμιξε. Αλλομολογούντες την σωτηρία έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν. Ταύτην ανιστορούμεν. Τούτο το της οικονομίας μυστήριον πάλε προφήτε Θεοδός εμπνευσέντες δήμας τους εις τα τέλη των αιώνων καταντήσαντας προκατήγγελαν της τούτου τυχόντες ελάμψου. Γνώσιν ουν θείαν διαυτολαβώντες, ένα Κύριον των Θεών γνώσκομεν, εν τρισσήν υποστάσεσι δοξαζόμενον και αυτό μόνο λατρεύοντες. Μίαν πίστη, εν βάπτισμα έχοντες Χριστόν εν δε δήμεθα, αλλομολογούντες τη σωτηρίαν έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν. Ταύτην ανιστορούμεν. Και ενάντι του αυτούμεν ορδίμι των Αγίων Μεγάλων, τεσσαράκοντα μαρτύρων των εν σεβαστία την πόλη μαρτυρισάντων. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ουρπασιανού, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Κεσσαρίου αδελφού του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τι αυτή η μέρα Κυριακή πρώτη των νηστιών ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως των Αγίων και σεπτών εικόνων γενωμένης παρά των αημνίστων αυτοκρατόρων Κωνσταντινού Πόλεως Μιχαήλ και της Μητρός αυτού Θεοδόρος επί της Πατριαρχίας του Αγίου και Ομολογητού Μεθοδίου τα σου πρεπόντος εξορίστους εικόνας. Χαίρο πρεπόντος προσκυνουμένας βλέπος. Για παράλλακτος εικόν του Πατρός, πρεσβείες των Αγίων Σου ομολογητών, ελέησον ημώς αμήν. Σύμβουλοι της Κύριε και
καταφύγει και στερέωμα. Περπατέντας Ιερούσα η Εκκλησία, επί Σταυρού των Ιδίων, η Λυκαιοσύνη, έστι εν τη τάξη αρτής, εικόντος καθάζουσαν, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Συ, Κύριε μου, φως εις τον κόσμον ενήλικος, ως Άγιον επιστρέφων, εξοχώτους αγνίας, τους πίστη ανυμνούντας σε. Μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον και γλωρίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των κερουβή και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήν την αδιακτόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψε εκείνη ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούλαν από του νυν μακαρίους είμαι πάτσε γενέν, την τιμιωτέραν τον γερουδί, και τον ζωτέραν να συγκρίτως τον σεραφήν, την αδία πλώρος, Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μη μεγαλία δυνατός, και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των κερουβή και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφή την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος εμπραχίων η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των γερουβήν και το ξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καρτίβε δυνάστας από χρόνων και ίσωσε ταπεινούς φιλώντας ενέπτυσεν αρμακό και πλουτούντας
εξαπέστειλε καινούς την διβιωτέρα των κερουβήμ και εν δοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν κιν όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Αντελάβες ο Ισραήλ παιδός αυτούν εις είναι ελέους καθώς ελάβησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνας την τιμιωτέραν των κερουβήν και με δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρον θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύ. Εξάλαξε τους σου Παρθένε, Ακροβωνιέως εν μύτη Χριστός, συνάψας τας διέσκωσας φύσης, δύο επαγαλωμένοι σε Θεοτόκε μεγαλύνομε. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της Χρήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας πέρα πάντων των Αγίων φωνεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είπα σε δυνάμεις των ουρανών και συνδόξερο να πέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Please, everyone,
παράγοντα της υπερθεού Τριάδος των αρετών τετρακτή πυρός αφαίρος ύδατος και γης δικίων τέραγος ως μασιτής υμνήσων υπερ Χριστού αδνήσας τον των απαντών δεσπότου. Χαίρε κατάρα λύτρωσης και λουάδα παράγγιζης, χαίρε αγνή Θεοτόκε, εμπίζε με μη
πείνας και θάνατον και αναστάς εκ των νεκρών παντοδύναμε Κύριε που ψάζομαι σου την Ανάσταση. Εν είτε το Θεό εν της Αγίας του εν είτε αυτόν εστελεώματι της δυνάμεως αυτού εν το Σταυρό σου Χριστέ της αρχαίας κατάρα την ευμέρωσα σήμαν και εν το θανάτο σου τον την φύση νημών τυραννίζοντα διάβολος κατοίκησαν εν δε τη εγέρση σου παράς τα πάντα εμπλήρωσα δυο μόμες ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα Σοι. Εν είτε αυτόν εκ της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγάλωσης της αυτού, εσύ να καλέτε η Εκκλησία φιλάνθρωπε, τον υφείο και κλείστη αυτής, τον λάπτην θελήματι θεοπρέπεσάτο εξήν όλων λάτιν τη προσαμένο και σαυτού καρμοσαμένο τιμίο αίματι φεδρός από λαμβάνουσα την ιεράν αναστήλωση των εικόνων και καιρούσα σε ύπνη και δοξάζει μισό. Είτε αυτόν ενικός άνοιγκος, εν είτε αυτόν εψαρτηρίο και κιθάρα, σαρμόν το ετύπωμα αναστήλονται σου Κύριε, σκεπτικός ασπαζόμετα το μέγα μυστήριο της οικονομίας, της εισεκτηλούνται που χαροκίσιος μαζί, Ιδεωμάγιν πέδες του μάνετος, ημίνων της φιλάνθρωπε, αναλυθία και φύσης αρκός, δια του αναγόμενη προσωπότων και έρωτα. Φανέρωτες ημέρων, πεθρός της δογμάτων καν, τον αλήθες άκων, αστράφτη και λάθη, η Εκκλησία του Χριστού, και κοσμημένη αναστηλός εσύ, εικόνων των Αγίων, την εκτυπωμάτων και νόψεσύ, και ομόνια λύνεται, εν είτε αυτόν εγκυβάλλεις αλλαλ αλμού πας αυνοείεν εσάτον το Κύριο δεύτε μαντηρικήν αδελφοί με δεκομείον ανημνήσον με πάλαγκαν το κρύπτην πολυβίζω και τον της πλανητριμών διαπήρων δήλων υπορίζασαν στρατών γενεότατων ιερότατων σύνταγμαν συναγμισμόνται αραγήν και αρήγητων βουδιν πίστεως περιβόλους και φύλακας μάρτυρος τεσσαράγοντα πορείαν την έθεον της Εκκλησίας τους πρέπει τον δυνατός ηγετεύοντας Χριστόν καταπέψε δεν φυγέσαι μόνη ειρήνη και μέγα ελεός. Δίπλωμεν διαπηρός και
ο Θεός, εμπείρος ως ημάς, ως πυρούντε το Αργυρίον. Χέρι τροπέο πόρος πληθύν, η εμπολέμης ανδρικός αριθέψασαν, ας δεύρες είναι οι ελδόν, δύο μυρών και κρυμούν, και η δάτορ μίση, οι αρίζοντες, οι γήν ουρανώσαντες, και τα πάντα φωνήσαντες, οι ενδυσκόλοι, Αβραάμοι δαρμόμενοι, οι χορεύοντες, συναγγέλος ραντεβασί, μάρτυρες εν σαράγοντα, μάρτυτα βρέοντα, την ευωδία της ζώντα, πνευματικής διάνος Θεός, Χριστόν της νομίνε, τέτοιγες ημάς το δίνε, κονέκα Oh.
αγέκριτε, η κατάρα νελέκρονε. Η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος δεν θανάτωτε, και η μίσε ζωνή πιμε. Διό ανοιγνούντε λόνε, ευλογήτως Χριστός ο Θεός ημών, όσος ευλογήσε. Είπεν ο Κύριος της εις αυτού μαθητές, ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ιναρισίου σε πλασάς, εκ της δουλείας του εντρού,
να πάναγνε την σεβασμία εικόνα σου. Σήμερα σωτηρία το πόνο γεγονέ, ας δούμε το Αναστάτη εντάγου και αρχηγό τη ζωή ζημών. Κάντε λόγα τον θαλάτο, τον θάνατο, το λίγο σε το γέννη μην και το μέγα τελεό. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισίων των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Καταξεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικού των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελεήσον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Η πασαδόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αν είναι
παιδίστα το Κύριος δύναμη και περιεζώσα το. Δεσπρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Και γάρ εστερέωσε την οικουμένη ή της ους ανευθύσετε. Δεσπρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου ακουστάς πάσας τας ενέσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Ετικέτε εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν αντιλάβους όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της ποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εις αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Σαν του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογησάστος αν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Σώσον ημάς Ιε Θεού, που αναστάς εκ νεκρών, σαν ουθάσι αλληλούια. Υψωσάτος αν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτος αν αυτόν. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, σαν αντάσσει, αλληλούια. Οφθαλμοί Κυρίου επί της φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη της ευδόξου δεσπρίσιμων Θεοτόκου και η Παρτέρου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων τιμονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν εσώτουσαν αυτόν οι ουρανοί και οι γη, θάλασσα και πάντα τα έρχοντα εν αυτή. Άκραν τον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμεν η συγχώρηση των θεσμάτων ημών εις Θεόν Θεός, πουλήσει καρδιν δόκισαν σαν κύαν ευθύνεν το σταυρό, κυναρίσιους έπλασας εκ της δουλείας του εκρούστα, ούτε ευχαριστός το όμεση παρός εγκύρωσας τα πάντα ως ο κύριμον παραγενόμενος Χριστός ούσε τον κόσμο.
σταυρού, κυταρισίους έπρασας, εκ της δουλείας του έτους, πότε δε χαρίστος δόμεση, παρότσε πύρωσας τα πάντα, ως ορθήριμον, παραγενόμενος Χριστός όσε τον κόσμο. Μεγαλέως της Κύπρου της οικουμένης των Κύρικων, των αρτήρων και ον αγρότων, της Χριστόνη του Κρίζεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης των Κρινών της Ιγκίδης και θείων των Εθνών Σαγγίλευτη, των Ισχαρήτων των Κύριων, του Παρακλήτου Πνεύματος των Επώνυμων, από όσων των μέγων, ως του Θείου Παύλου συνεκτήμων, των Εβδομήκων τα πρώτων, των δώδεκων ισοστάσιων, πάντες συνεργόντες ευχώς η πίστη, των Βαρνάβαν άλμας εισέψομεν, πρεσβεύει Αρχιερείου, ελεητήτες τα ψυχά σήμων. Ως αλγητώνας των Αγίων μας υπερσού επαρχών, δισοποιήθη την Κύριε και πάσας ημώντας οδύνας, ίασε φιλάνθρωπε δεόμενα. Την Θείαν εικόνα σου ως εις αυρών αλήθη, η Κύπρος κατέχουσα αγαλωμένη ψυχή, ο ασημανίμνητε, σκέπεταρτη την ίσον, από πάσης ανάγκης, πίστης η πράση ούσα και πισός εγκόσας. Χαίρε και χαριτωμένη, Παρθένε Κυκλώδησα. Ορεχείς ουρανώτε προς την ευσεβία, κατηγορούν της ασχένων, ως πέρο πάντος Χριστόν, των μαρτύρων κανονίμαν της προκόπιε, πότε την άβη του σταυρού, παριστέψας ευπαιός κατήσχυνας των παιδεία, που της κακίας ανθρώπου σώζε τους πόδους εγκαιρεύοντας. Υπερμάχο στρατηγόντα νικητή, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Εις τους αιώνας των αιώνων.
Oh.
εξ ουρανού επιβλέψον, Κύριε, Κύριε. Και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρετησε αυτήν, την εφύτευσεν η δεξιά. Amen.
Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Νικηφόρου του Πανιερωτάτου τε Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, όλα τα έτη. Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου εσημάς και διατηρείς εσημάς. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν ως Υιός. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν. Διπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφρόντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Ως αντί της προκειμένης αυτοχαράς υπέμεινε σταυρών
εσχήνης καταφρονήσας, εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Αναλογήσας θεγαρτώντι αυτήν υπομένη κότα, υπό τον αμαρτωλόν εις αυτόν αντιλογίαν. Ή να μη κάμητε τες ψυχές ημών εκλειώμενοι, ούπο με χρησέματος αντικατέστητε προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενη, και εκλέλησε της παρακλήσεως ή της ημίν ως εις διαλέγετε. Υιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε κλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος. Ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα ιών, ον παραδέχεται. Η παιδείαν υπομένεται, ως εις ημίν προσφέρεται ο Θεός. Της γαρεστήνιος ον παιδεύει πατήρ, είδε χωρίσεστε παιδείας, εις μέτοχοι γεγόνας οι πάντες, αρανωθίεστε και ούχοι. Ήτα τους μεν της σαρκός ημών πατέρας ήχομεν παιδευτάς και ενετρεπόμεθα, ούπολο μάλλον υποταγισόμεθα το πατρί των πνευμάτων και ζήσομεν. Ημέν γαρ προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτής επέδευον, ο δε επί των συμφέρων, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Αναγνώντη. Αλληλούια, 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 κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγελίο το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο η θέλησε ο Ιησούς εξέλθειν στην Γαλιλαίαν, και βρίσκει Φιλιππόν και λέγει αυτόν, ακολούθη μη. Είδε ο Φιλιππός από Βιτσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, ευρίσκει Φιλιππός τον Ναθαναήλ και λέγει αυτόν, όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπεν αυτόν Αθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δυνατή τι αγαθόν είναι, λέγει αυτό Φίλιππος, έρχω και είδε.
Ιδέν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει περί Αυτού, είδε αληθώς Ισραηλίτης εν ο δόλος ο έστι. Λέγει Αυτόν Αθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν Αυτόν, πρώτου σε Φίλιππο φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδωσε. Απεκρίθη Αθαναήλ και λέγει Αυτόν, Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, ότι είποσι είδωσε υπό κάτω της οίκης πιστεύεις, μίζω του τον όψι. Και λέγει αυτόν, αμήν, αμήν λέγω ημήν, απαρτή όψιστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας. Επί των ιών του ανθρώπου. Εσύ το ευαγγελιζομένο και πάντη το λαό. Κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα δωρεάν, 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 τα δωρ
Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε και τον άρχον του Πατρί και του Παναγίου του Αγαθό, για το οποίο σου πνεύμα την ηλικία ή, εσύ και αιώνας του Θεώρου να Good.
Της αρχιερωσύνης σου, νηστή Κυριός ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμ, και πάσης εις ε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων, εν τη γεράμονη ταύτη, και πάντων ημών των συνελθόντων εν τη Θεία μυσταγωγία ταύτη, μυστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μελετίου, μελετίου Ιωσήφ Σοφρονίου, νεοφύτου Σοφρονίου, Γερασίμου, Κλεόπα και Χρυσοστόμου, τον μακαρία τη λήξη γενωμένων προκατόχων ημών, τον μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων και απανταχού, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων γονέων, αδελφών και διδασκάλων ημών, και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων τε και τεθνεώτων, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh!
ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Υπέ του προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του Χριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ωραστο Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ωραστο Κύριε. Συγγνώμην και άφησιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ωραστο Κύριε. Και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ωραστο λοιπόν χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσου Κύριε. Χριστιανάτα τελεί της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Για τον νυχτηρεμόν του μονογένου σου Υιού με θου ευλογητό συν το Παναγίο και αγαθό και το ποιό σου πνεύμα την οικαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσομεν Κύριε εις Χριστού. Oh.
εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους, εδια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, εκλοντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέν, και ανασάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που βγέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώδιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Σώμεν καλός, σώμεν με τα φόβου, προσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Αληθώς και δίκαιον και πρέπον τη μεγαλοπρεπία της αγιοσύνης σου, σε νυν, σε υμνην, σε ευλογήν, σε προσκυνήν, σε ευχαριστήν, σε δοξάζην, των μόνων όντως όντα Θεών. Και σύ προσφέρειν εν καρδία συντετριμένη και πνεύμα την ταπεινώση ως την λογική ταύτη λατρεία νημών, ότι σύ ο χαρισάμενος ημίν, την επίγνωση της αληθείας, και τι ικανός να λύσε τα δυναστεία σου, ακουστάς ποιήσε πάσα στα σενέση σου, ήδη είσαστε πάντα τα θαυμασιά σου, εν παντή καιρό. Δέσποτα των απάντων, Κύριε ουρανού και γης, και πάσης κτήσεως, ορωμένηστε και ουχωρωμένης, ο καθήμενος επί θρόνου δόξης, και επιβλέπων αβύσσους, αν αρχαία όρατε, ακατάληπτε, απερίγραπτε, αναλύωτε, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος της ελπίδος ημών, ως εστιν εικόν της εις αγαθότητος, σφραγής ισότυπος, εν εαυτό δεικνύσε τον Πατέρα, λόγος ζών, Θεός αληθινός, η προαιώνος σοφία, ζωή,
αγιασμός δύναμης, το φως του αληθινών, παρού το πνεύμα του Άγιον εξεφάνει, το της αληθείας πνεύμα, το της υιοθεσίας χάρισμα, ο αραβών της μελούσης κληρονομίας, η απαρχή των αιωνίων αγαθών, η ζώπιος δύναμης, η πηγή του αγιασμού, παρού πάσα χτίσης λογικήτε και νοερά, δυναμουμένη, σύ λατρεύει και σύ την αίδιον αναπέμπει δοξολογία, ότι τα σύμπαντα δούλασα, σε γαρενούσιν άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχαίε εξουσίε δυνάμεις και τα πολυώματα χερουβίμ, σύ παρίστανται κύκλο τα σεραφείμ, έξτεργες το ενή και έξτεργες το ενή, και τες μεν δυσί κατακαλύπτουσι τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσί πετώμενα και έκραγεν έτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμαση ασυγή της δοξολογίας. Ον επινίκιον ύμνον άδοντα, πόντα και κραγόντα και λέγοντα. Ο Αγίος, ο Αγίος, ο και αχράντων χειρών, για να δείξα εσύ το Θεό και πατρί, ευχαριστή σα, ευλογή σα, υγειά σα, κλάσα. Εδώ και τη Αγία αυτού μαθητέ και αποστόλη υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλωμένον, εις άφεσιν αμαρτιών.
και Αποστόλης υπόν, πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εχεινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Κατά πάντα και δια πάντα. Δια του δόδεστο τα Πανάγια και εμείς αμαρτωλία να αξιδουρήσουν και καταξιωθέντες λειτουργήνε του Άγιου στο θρησιαστηρίο που δια τας δικαιώς χήνας ημών που καραπήσαμε δια αγαθών επιδυσμής αλλά δια τα ελέη σου και τους ιδιούς σου τους εξέχειας πλησίως εφημάς θαρούντας προσεγγίζουμε το Άγιου στο θρησιαστηρίο και προθέντες τα αντίτυπα του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Σου διόμεθα και σε παρακαλούμε, Άγιε Αγίο, ευδοκία της εις αγαθότητος, ερθήν το πνεύμα σου το Άγιον ευθυμάς, έβη τα προτιμένα δώρα ταύτα, ευλογήσε αυτά και αγιάσε και αναδείξε. Ομένα αυτό το δίμιο σου, του Αγίου Σώματος και Αμάδος του Χριστού σου. Αλλή να εύρωμεν έλειο και χάρη με τα πάντων των Αγίων, των Απιώνων και Παρασθησάντων, Προπατώρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κυρίκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων και Παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη των Τελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπέρ ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Επισκέρι και χαριτωμένη, όσα υπήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένε να έγκαι παράστησε το κυκέ, Μισθού,
Χριστή την Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστωστό, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης Χριστήν Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπολίος Κύκου και Τηλερίας, του και προσκομίζοντος τα τιμία και Άγια δώρα ταύτα, Κυρίου του Θεού ημών και ο νέκαστος κατά διάνοια ανέχει και πάντων και πασών. Υιούς φωτός και υιούς ημέρας αναδείξαν, εσύ την αγάπη σου, χάρη σε ημών, Κύριε ο Θεός ημών, πάντα γραπέδο κασιμήν. Δοξάτην και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού. Μνημονεύσαντε σε τι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν. Πολύ πίσω και τέτοιο προσωπιστέντο και αγιαστέντο και δύο δώρο του Κυρίου δε ηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο πρωτεξάκος αυτά εις το Άγιο και υπερβάνιο και το αιρών αυτού θυσιαστήριον και το σμήνευο διάσκο της αρματικής αντικαταβέρνηση και την διαθάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δε ηθόμεν. Και καταξίας ονειμάς δέσποδο με τα παρησίας, ακατακρίτως τον ομάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και θαλάσσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Φρούρισον ο χείρωσον ενδυνάμωσον από παντός έργου πονήρου αποούστησον παντί δε έργου αγαθοσύναψον και καταξίωσον ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου τούτων και ζώπιων μυστηρίων εις άφησιν αμαρτιών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία.
χάρτη και ειθυμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με Θεού ευλογητό ασύν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπία σου πνεύματι, νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάς ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτου συνών και καταξίωσον την κρατειά Σου χειρή μετά τον ημίν του αχράντου σωματός Σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό. Πρόσχομεν. Μελίζεται και διαμελίζεται ο Θεός με τη ζωή του, κύριε Θεό, πάντα στο Yeah.
τον του σαφρό και τη την Αγία σου ανάθεση και την Αγία σου άλλον ούκε δαμε. Σταρακοστή σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί. Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπως την ονομάζει η Αγία μας Εκκλησία και την οποία ζει σεμνομεγαλόπρεπα ως ημέρα πανίερη και χαρμόσυνη, γιορταστική και λαμπρή, ως ημέρα τιμής, μαρτυρίας και χρέους. Καταβγάζονται σήμερα οι τρούλοι των ιερών ναών από το ανέσπερο φως των Αγίων Μορφών όλων των προμάχων της πίστεως, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, μοναχών και ευσεβών αυτοκρατόρων που προάσπισαν την Ορθοδοξία όχι μόνο από τους οικονομάχους αλλά και από όλους τους αιρετικούς που εμφανίστηκαν διαμέσου των αιώνων. Φτερουγίζουν μπροστά από το ηλαρόν φως των Αγίων Κανδύλων οι αγνές ψυχές των Χριστοφρούρητων αυτών πιστών που ως θεματοφύλακες της αλήθειας πότισαν άλλοτε με το αίμα τους, άλλοτε με το δάκρυ τους και άλλοτε με το σθένος της ομολογίας τους τα χώματα τα ιερά της μιας του Χριστού Εκκλησίας. Και όλα αυτά για να θυμίσουν σε μας τους σημερινούς το ιερό χρέος, το χρέος των μελών του σώματος του Χριστού, της Αγίας Ορθοδοξίας, να βγούμε δηλαδή στον κόσμο και να τον καλέσουμε στο ευχαριστιακό τραπέζι εκείνου και να του πούμε: «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμε Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Είναι ανάγκη σήμερα ο κόσμος να αφουγκραστεί
την αλήθεια της Ορθοδοξίας, που είναι η αλήθεια αυτή, μαρτυρία για τον Τριαδικό Θεό, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού μας, για την ανακαίνιση και τη σωτηρία του κόσμου. Και ταυτόχρονα είναι κλίση για συμμετοχή του κόσμου στις πνοές της Άβρας και στις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Γιατί για να ζήσει ο κόσμος πρέπει να αγκυροβολήσει στο αιώνιο, να νιώσει κατά τον Μέγα Βασίλειο ότι ο άνθρωπος είναι το πλάσμα που έλαβε εντολή να γίνει Θεός. Χριστιανοί μου, Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας, όπως απαιτούν οι κρίσιμες περιστάσεις των ημερών μας, και ας συναισθανθούμε το χρέος μας απέναντι στην Ορθοδοξία. Αν θέλουμε πράγματι την Ορθόδοξη Εκκλησία να έρεται σε ύψη, δεν πρέπει να της κόβουμε τα φτερά της, αλλά να την βοηθούμε να εμφανίζει ενεργέστερα την πνευματική της υπόσταση. Γιατί και σήμερα η Εκκλησία, παρόλες τις φοδρές επιθέσεις των εχθρών της, παραμένει ασφαλής λιμένας για την γαλήνη και την ανίσχυση των ψυχών. Μέσα στην δοκιμαζόμενη από τον αναβρασμό των παθών και των υλιστικών θεωριών ανθρωπότητα. Χωρίς το φως του Χριστού, του οποίου η άσβεστη λιχνία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν μπορούμε να ξαναβρούμε τον χαμένο εαυτό μας. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη για να ανακόψει την περαιτέρω κατολίσθησή μας στο νοσογόνο τέλμα της ύψεως από την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, της οποίας φρουρός ακίμητος είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Χωρίς τα ορθόδοξα βιώματά μας και χωρίς το σωσίβιο της Ορθοδόξου Ευαγγελικής Διδαχής, θα ρυπταζόμαστε συνέχεια σαν άλλοι Οδυσσείς στις τρικυμιώδες θάλασσες του ορθολογισμού και θα καταιγιζόμαστε από παντίους ανέμους, χωρίς να προσορμιστούμε ποτέ στην νοσταλγική ηθάκη μιας ανώτερης δημιουργικής ζωής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποτελεί εγγύηση αναστηλώσεως των κριτηρίων των αξιών μέσα στη συνείδηση του λαού μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα από μύριες όσες αντιξοότητες, από διωγμούς σκληρούς και αιματοχυσίες απερίγραπτες, εξακολουθεί να εκπέμπει μέχρι σήμερα τη γλυκιά και ανέσπερη ακτινοβολία της. Οι κήρυκες του θανάτου της, οι ορατοί και αόρατοι εχθροί της, έρχονται και παρέρχονται. Η πίστη όμως στην Ορθοδοξία μένει κυρίαρχη στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι πολέμοι της πεθαίνουν, σβήνουν, λησμονούνται και μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει, ζει, μένει, νικά και θριαμβεύει. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή έχει κυβερνήτη και επιδαλιούχο τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ποντίζεται μεν, αλλουδέποτε καταποντίζεται κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Σήμερα, σε μια εποχή εγωπαθή και ηλόφρονη, που χαρακτηρίζεται από μια μεταφυσική ανομβρία και πνευματική και ηθική ξηρασία και αποτελμάτωση, με αποτέλεσμα ο σημερινός άνθρωπος της προόδου και της επιστήμης και της κοινωνικής και οικονομικής ανόδου, ο άνθρωπος ο έμφορτος παιδείας και θύραθεν γνώσεων, να οπισθοδρομεί δυστυχώς
και πάλι σε σφαγές και λαιλασίες και ομές αδικίες και να αγγίζει την οικολογική ή και χειρότερα την πυρηνική καταστροφή και τον όλεθρο του πλανήτη μας. Μέσα σε αυτή την οξύτατη κρίση που δέρνει σήμερα την Οικουμένη, η σημερινή εορτή της Ορθοδοξίας, εορτή θριάμβου και δόξης της Ορθοδόξου Εκκλησίας εναντίον των οικονομάχων αλλά και όλων των κατά καιρούς εμφανιστέντων αιρέσεων και διωκτών της, αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις μπροστά σε αυτό το πνευματικό κατάντημα της πανανθρώπινης κοινωνίας και φέρνει ένα νέο μήνυμα, το μήνυμα της επιστροφής στις ακατάλληλες αρχές του πνεύματος, της αλήθειας της Ορθοδοξίας. Φέρνει το μήνυμα για ένα νέο αναγεννημένο πνευματικά και ηθικά άνθρωπο, απαλλαγμένο από τις οποιασδήποτε εξαρτήσεις των παθών του. Σήμερα, στην εποχή αυτή, την εικονοκλαστική που πλειοδοτεί των περασμένων εποχών σε εικονομαχική αλαζονία, είναι ανάγκη να αναστηλωθεί η άλλη εικόνα, η εικόνα του πεσμένου και εξαχρεωμένου ανθρώπου. Και η καλύτερη περίοδος, αγαπητοί χριστιανοί, για το άθλημα αυτό είναι η παρούσα περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που άρχισε από τον κατανυχτικό εσπερινό της περασμένης Κυριακής της Τυρινής. Η Εκκλησία μας καλεί τούτες τις μέρες όλους οικετευτικά. Το στάδιο των αρετών ηνέοκτε, η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε, αναζωσάμενη των καλών την νηστείας αγώνα. Ταυτόχρονα δε μας υποδεικνύει και τα πνευματικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε πιστός για να μπορέσει να διέλθει ορθοδόξος και εποφελός το στάδιο της νηστείας, το οποίο συνιστά πνευματικά εισαγωγή στο πάθος και στη λαμπροφόρα Ανάσταση. Και τα μέσα αυτά είναι η αγάπη, η ανεξικακία, η ανοχή, η συγγνώμη, η ταπείνωση, η προσευχή, η νηστεία, η εγκράτεια και η καθαρτική μετάνοια και η εξομολόγηση με αποκορύφωμα το μέγιστο των μυστηρίων, την Θείαν Ευχαριστία. Γιατί για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ο πυρήνας και η ζωοποιός δύναμη της κάθε ανακαινήσεως είναι η Θεία Ευχαριστία που παρέχει τον άκτον της ζωής απαραίτητο για την πνευματική μας συντήρηση και αύξηση. Χριστιανοί μου, Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, να αρχίσουμε πρέπει αγώνα ιερό εναντίον των σημερινών οικονομάχων και των αιρέσεων που γκρεμίζουν και καταστρέφουν την εικόνα του Θεού από τον άνθρωπο. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, να γονατίσουμε πρέπει όλοι οι χριστιανοί μπροστά στους τάφους των Αγίων και των μαρτύρων της πίστεως μας για να δηλώσουμε αγωνιστική αφοσίωση. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, να αναβαπτιστούμε πρέπει όλοι οι χριστιανοί μέσα στην δεξαμενή των αιμάτων των μαρτύρων της πίστεως μας. Εκεί μέσα να λουστούμε πρέπει και να εξαγνιστούμε και να καθαρθούμε από όλες τις κοιλίδες του παρελθόντος. Σάλπιγγες να γίνουμε πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί για να προσκαλούμε τους ανθρώπους να έρθουν στην κυβωτό αυτή του μαρτυρίου, στην Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία. Πάντα στις επάξεις να στεκόμαστε πρέπει όλοι, ακίμητοι φρουροί και θερμοί προστάτες της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως μας. Αυτή η εστίν η νίκη
η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Αμήν. Ενήθε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Με τα φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσεύθεθε. Good.
δώσουν ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Είπαμε το φως ο αληθινών, ελάβομαι πνεύμα εσ' ουράνιον, έπρωπε πίστη να λυθεί, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαλλία. Πρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμυνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθος. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ διεδόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την Ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων εν ειρήνη προέλθομε του Κυρίου δεηθώμε ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήμε πειθώτας σώσουν τον λαό του και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας συνεπρέπειαν του οίκου σου. Τι αυτούς αν τη δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας σου δεσπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου της ιερεύσης της άρχουσης ημών, το στρατό και παντή του λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτο. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νίκαι αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
είτε ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψε, η αλήθεια ως αποδέδειχτε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επαρησιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσε. Ούτω φρονούμε, ούτω λαλούμε, ούτω κηρύσσομε Χριστόν των αληθινών Θεών ημών και τους αυτού Αγίους εν λόγις τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμασι, εν θυσίες, εν ναείς, εν εικονίσμασι, τον μεν ως Θεόν και Δεσπότην προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε δια των κοινών Δεσπότην ως αυτού γνησίους θεράποντας τιμώντες και την κατασχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την οικουμένη στήριξε. Επί τούτης, τους της ευσεβίας κήρυκας, αδελφικώστε και πατροποθήτως εις δόξαν και τιμήν της ευσεβίας, υπερήσυγονίσαντο ανεφημούμεν και λέγομεν. Το της Ορθοδοξίας, τον της Ορθοδοξίας προμάχων, ευσεβών βασιλέων, αγιωτάτων πατριαρχών, αρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ομολογητών, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Έλα. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Τούτον. Τον της υπερευσεβίας μέχρι θανάτου άθλιστε και αγωνίσβαση και διδασκαλίες παιδαγωγίσθετε και κρατίνεστε Θεόν εκλυπαρούντες και μιμητάστησε Θεού αυτών πολιτείας μέχρι τέλους αναδείκνυσθε εκδισοπούντες αξιοθήμεν των εξετουμένων ηχτυρμής και χάρητη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού του αληθινού Θεού ημών, πρεσβείες της υπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, των Θεοειδών Αγγέλων και πάντων των Αγίων. Αμήν. Της Θεός με Αυτή η αλλίωση στη δεξιά του υψίστου, τη δεξιά.
και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αρμόμη των πίσης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, την Διαγία και γράμμονη τάφτη και τον γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας και γράμμονης τάφτης και πάντων των ορθοδόξων. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει των λαών αυτών. Εν ειρήνη και αμονία πάντοτε, Κύριε Ιησού Χριστέ, τον εισβολά έτη δεσπότα, εισβολά έτη δεσπότα, εισβολά έτη δεσπότα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.
Περίμενε.